Hello. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι αρκετά καλά, λίγο κουρασμένη. Ίσως φταίει και ο καιρός που είμαι λίγο έτσι, γιατί ως συνήθως εδώ στο Μόνο, όταν είναι Σαββατοκύριακο και θα δουλεύεις, ο καιρός είναι χάλια, για να πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, σήμερα ήθελα να σας δείξω κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με αγάπη, ούτε με σχέσεις, ούτε με τέτοια πράγματα. Έχει να κάνει με ένα λαδάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για τα μαλλιά μας. Δώστε μου μισό λεπτάκι να πλύνω λίγο την βούρτσα μου και θα σας παρουσιάσω ένα λαδάκι που χρησιμοποιώ τελευταίως και με βοηθάει πάρα πολύ στα μαλάκια μου, να τα κρατάω όμορφα, λαμπερά και ταυτόχρονα να τα μακραίνω κιόλας, γιατί ως γνωστό έχω ένα κόλλημα με τα μακριά μαλλιά εγώ. Μισό λεπτό. Το λοιπόν, όπως όλοι βλέπετε, τα μαλλιά μου είναι μαύρα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς μαύρα, είναι blue black, αλλά εδώ πέρα φαίνεται μαύρο λόγω του φωτός. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα μαλάκια δεν είναι καλά χτενισμένα, οπότε εγώ θα τα χτενίσω τώρα. Για όσους ξέρουν, το μαλάκι έχει μακρύνει πάρα πολύ από τη χρήση δάφνη ελαίου, αλλά και από τη χρήση του ελαίου που θα σας δείξω σε λίγα λεπτά. Θα προσπαθήσω το βίντεο που κάνω αυτή τη στιγμή, να μην είναι τόσο μεγάλο, γιατί ξέρω ότι πολλοί μπορεί να βαριέστε. Τα μαλάκια, όπως βλέπετε, δυσκολεύομαι να τα ξεμπερδέψω, διότι αυτό που φοράω δεν είναι τίποτα, αλλά ξέρετε είναι αθλητικό, είμαι αθλητικός τύπος. Τι έλεγα, ότι ναι, δυσκολεύομαι να τα ξεμπερδέψω, διότι έχω να τα κόψω αρκετούς μήνες και διότι προσπαθώ να τα μακρύνω για το γάμο μου, γιατί το χτένισμα που θα κάνω απαιτεί μακρύ μαλάκι. Όπως βλέπετε, κάθε μέρα δίνω μάχη. Και ακόμα και είναι και βρεγμένα έτσι, δηλαδή σκέψου να μην ήταν κιόλας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τελειώσω γιατί πονάνε πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως βλέπετε το μαλάκι, παιδιά, έχει μακρύνει πάρα πολύ. Κοιτάξτε μέχρι που έχει φτάσει. Πιστευτό. Γαμάτο. Οι τρίχες, όπως συνήθως, πέφτουν κατά μεγάλο ποσοστό και πιστεύω ότι αυτή είναι η επαφή γι' αυτό. Αλλά και το νερό εδώ πέρα που κάνουμε μπάνια, γιατί έχει πάρα πολλά άλατα. Δεν βαριέσαι όμως, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, αφού χτένισα τα μαλάκια μου, όσο μπορούσα, εντάξει, τα ξεμπέρδεψα αρκετά, μπορώ να πω. Λοιπόν, θα αφήσω τώρα τη βούρτσα μου εδώ. Θα τα σκουπίσω άλλη μια φορά με την πετσέτα, μισό λεπτό. Με αυτήν εδώ την πετσετούλα, γιατί τα μαλάκια μου ακόμα στάζουνε. Και θα σας δείξω το λαδάκι που έχω προμηθευτεί τελευταία από το σούπερ μάρκετ για να βοηθήσω στην ενυδάτωση των μαλλιών. Γιατί εντάξει, το λάδι καρύδας μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό λάδι για το δέρμα, για τα μαλλιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα κάνει πολύ λιπαρά και δεν παλεύω και πολύ εγώ, με νευριάζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα σας δείξω. Χρησιμοποιώ αυτό το λάδι, το οποίο είναι αργανέλαιο. Το αργανέλαιο, για όσους γνωρίζουν, είναι φανταστικό για τα μαλλιά και για το δέρμα. Μου το έχει προτείνει η δερματολόγος μου στην Ελλάδα, στη Γλυφάδα συγκεκριμένα. Το συγκεκριμένο, και να σας δείξω τη γράφεια, θα καταλάβετε, γιατί είναι στα γερμανικά, όπως βλέπετε. Είναι Haaröl, λάδι για τα μαλλιά, Oil Care, για όσους ξέρουν αγγλικά είναι φροντίδα, mit Arganöl und Sonnenblumenöl. Λοιπόν, αυτό το λαδάκι εδώ πέρα, παιδιά, θα σας δείξω τώρα πώς χρησιμοποιείται. Λοιπόν, είναι
Μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους, έτσι. Λέει, vor der Haarwäsche zur intensiven Pflege. Δηλαδή, πριν την πλύση των μαλλιών, για εντατική φροντίδα, εντατική βοήθεια στα μαλλιά. Δεύτερον, nach der Haarwäsche feuchten Haar für besonderen Glanz und Geschmeidigkeit. Μετά το λούσιμο των μαλλιών, σε βρεγμένα μαλλιά, όπως εγώ καλή ώρα, για ιδιαίτερη έτσι λάμψη και φροντίδα πάλι. Εγώ το δεύτερο κάνω συνήθως. Και το τρίτο είναι im trockenen Haar als styling finish. Σε trockenen Haar, σε στεγνά μαλλιά, για να δώσετε στυλ. Αντί για αφρούς και λάκκο, μπορείτε να βάλετε το οργανέλαιο. Λοιπόν, περιέχει φυσικά λάδια εδώ πέρα, λέει. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και τα σχετικά. Είναι της μάρκας Isana Professional. Και εγώ συγκεκριμένα παίρνω για extreme strapaziertes und trockenes Haar. Δηλαδή για πολύ ξηρά μαλλιά, γιατί παίρνω το μπαλάκι μου, είναι πάρα πολύ ξηρό. Μισό λεπτό να σας το δείξω στο φως, όσοι μπορείτε να το δείτε. Κρύβω τη μάρκα, ναι, συγγνώμη. Isana, η μάρκα εδώ, good, είναι πάρα πολύ καλό. Oil care. Και εδώ λέει για... Αχ, δεν φαίνεται, συγχωρέστε με. Ξέρω ότι θα μου βαθμολογήσετε το βίντεο με like προς τα κάτω, τα αρνητικά, αλλά δεν πειράζει. Εγώ ήθελα απλά να δείξω ότι χρησιμοποιώ στα μαλλιά μου. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ την ποσότητα. Α, σούπερ φαίνεται. Χεράκια. Και απλώνουμε... Παιδιά, μυρίζει καταπληκτικά. Απλώνουμε στις άκρες των μαλλιών. Εγώ απλώνω και σε όλο το μαλλί όσο μπορώ, γιατί εντάξει, βοηθάει απίστευτα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το λάδι. Δεν είναι το συγκεκριμένο της συγκεκριμένης μάρκας, τα σχετικά. Αλλά είναι φανταστικό, παιδιά, το οργανέλαιο. Και νομίζω παράγεται στο Μαρόκο, νομίζω. Που εκεί βγαίνει το οργανέλαιο. Και υπάρχει ένα site το οποίο θα προσπαθήσω να το βρω για να σας το βάλω σε link από κάτω, για το οποίο μπορείτε να βρείτε αυθεντικό οργανέλαιο. Αυτό εντάξει είναι argan oil meat, sonnenblumen oil meat, ηλιέλαιο, κάτι τέτοιο. Εντάξει, εμένα τα μαλλιά μου ήταν εδατώνει αρκετά, λάβουνε, είναι και blue black και λάβουνε λίγο περισσότερο. Όπως βλέπετε είχε μακρύνει το μαλλί μου πάρα πολύ. Εδώ. Ήτανε... Το Φεβρουάριο ήταν εδώ τα μαλλιά μου. Τώρα ήταν εδώ. Εντάξει, πιούνα και 2 λίτρα νερό την ημέρα εγώ γενικότερα. Ή 3. Φρουτάκια, χυμούς. Τώρα θα πιω μια μπυρίζα έτσι ωραία, γιατί... όπως και να έχει, θες και λίγο να το βγάζεις λίγο έξω. Λοιπόν, τώρα όμως θα σας πω κάτι άλλο. Μετά το, συγγνώμη που εξαφανιστήκα να είμαι πάλι, μετά το οργανέλαιο χρησιμοποιώ τη σιλικόνη για τα μαλλιά, η οποία εμποδίζει τα μαλλιά να κάνουν ψαλίδα. Την έχω βρει από την Ελλάδα, στη γειτονιά μου την έχει δώσει η μητέρα μου. Όπως βλέπετε γράφει με ελληνικά σιλικόνη. Εδώ. Είναι της μάρκας Nardis. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε λίγο στα μαλλάκια εδώ πέρα έτσι. Και αυτή τα κάνει ακόμα πιο μαλακά. Τις άκρες των μαλλιών. Μυρίζει και αυτό το προϊόν πάρα πολύ ωραία. Και τσακ, το βάζει εδώ στα μαλάκια, στις ακρούλες. Και έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στα μαλάκια σου. Βλέπετε. Όποιος θέλει πιο πολλές πληροφορίες για το οργανέλαιο, μπορεί να μου γράψει σε comment από κάτω. Για να σας πω πληροφορίες, χωρίς να το χρησιμοποιήσω. Θα αφιερώσω ένα βιντεάκι μόνο σε αυτό, χωρίς να χρειάζεται να φροντίσω τα μαλλιά μου. Πω, έχουν μαγκρύνει πάρα πολύ τα μαλλιά μου, παιδιά. Και μαλλιά κιόλας. Λοιπόν, πρέπει να καθαρίσω πάλι το μπάνιο. Όπως βλέπετε... Το άπλωσα και το οργανέλαιο και τη σιλικόνη
Τώρα θα πούνε τα χέρια μου και το μπούνιο ταυτόχρονα, γιατί έχω γεμίσει τρίχες εδώ πέρα. Αυτά. Αλλά και ήμουν ακόμα βρεγμένα όμως, πρέπει να τα στεγνώσω λίγο, γιατί στάζουν κάτω και όχι τίποτα, έχω καθαρίσει και θα γίνουν πάλι χάλια. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, συγχωρέστε μου που δεν είναι πάρα πολύ ζωντανή σήμερα, απλά ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, έχω και εγώ τα δικά μου, κατ' επέκταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας, τους καινούριους συνδρομητές που έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, περιμένω κι άλλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κανάλι πάει μπροστά και το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Συγκεκριμένα με το σπαθόλα δεν έχουμε κοντά στα 7.000 views. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που προβάλλω συγκεκριμένα πράγματα για να γίνω διάσημη. Προσπαθώ να δείχνω πράγματα που είναι καλά για όλους μας. Είτε έχουν να κάνει με λάδια για τα μαλλιά, για το δέρμα, για τα νύχια, για οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που με είδατε για άλλη μια φορά. Και σκέφτομαι την επόμενη ιδέα για το βίντεό μου, δεν την έχω βρει ακόμα. Περιμένω και σχόλια και από εσάς. Φιλάκια πολλά πολλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια, φιλάκια. Bye!